Γεια σας. Βρισκόμαστε στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική του 5ου αιώνα, Τρίκλητη Βασιλική του 5ου αιώνα μετά Χριστό, στην Γλυφάδα με Νάρθηκα. Αυτή είναι η πρώτη φάση που μιλάμε τώρα. Τα λείψανά της βρίσκονται στη αρρηπόδη κατάσταση, βρεθήκανε μόλις το 1929 και κατά τον Ορλάντο, τον αείμνηστο καθηγητή Ορλάντο, πολύ σοβαρός, η βασιλική αυτή καταστράφηκε τον 6ο-7ο αιώνα μετά Χριστό και ξανακοδομήθηκε στους μέσο βυζαντινούς χρόνους ως μονόκλητη πλέον και κάπως περιορισμένη από την αρχική της φάση. Στη τρίτη της φάση, κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας πια, με τα βυζαντινά χρόνια, χτίστηκε ένας επίσης μικρός μονόκλητος ναός που εκτινόταν από την αψίδα μέχρι το τέμπλο της παλαιάς βασιλικής. Και επίσης, πριν 10 χρόνια περίπου, κάποιοι δεν θυμούνται, κανένα σχεδόν δεν θυμάται, ένας τρελός έσπασε τα κάγκελα εδώ δίπλα και κατάστρεψε μέρος της αψίδας. Η αψίδα μένει στην κατάσταση αυτή, είναι εδώ και 10 χρόνια και κανένας φυσικά δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Έτσι. Κομμουνισμός, τι παίρνει. Παλαιοχριστιανική εκκλησία στην Γλυφάδα, δίπλα από την θάλασσα. Βλέπουμε τις τρεις κλίνες των ιερών. Τρίκλητη βασιλική του 5ου αιώνα μετά Χριστόν στην Γλυφάδα. Εντυπωσιακό το γεγονός ότι βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τα κύματα, δίπλα από τα αστέρια. Τρίκλητη βασιλική του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Η καταστρεμένη αψίδα, όπου εδώ και 10 χρόνια λόγω κομμουνισμού και φιλορωσισμού δεν διορθώθηκε. Στην Αμερική σε μια μέρα θα ήταν έτοιμο. Ένας από τους τάφους που βρίσκεται πίσω από το ιερόν σε άθλια κατάσταση. Δεύτερος τάφος πίσω από το ιερόν σε πολύ άθλια κατάσταση δυστυχώς. Και ο τρίτος τάφος πίσω από το ιερόν σε πολύ άθλια κατάσταση επίσης είναι ντροπή και έσχος.